γραμμίσεων η Λιμενική Επιτροπή, με βάση τη μελέτη που είχε εκπονήσει εδώ η υπηρεσία, το Λιμενικό Ταμείο, ενέκρινε το καινούριο σχεδιάγραμμα του ροής κυκλοφορίας κεντρικών διαβάσεων αλλά και χώρων στάθμευσης και προχωράμε τώρα στην υλοποίηση ενός μέρους αυτού του σχεδίου. Καταρχήν μιλάμε για τον επαναπροσδιορισμό των διαβάσεων, να μπουν σε θέσεις όπου θα εξυπηρετούν και τους πεζούς, αλλά πολύ περισσότερο θα είναι σε θέσεις που θα αναγκάσουν και τους οδηγούς των αυτοκινήτων να τις σέβονται. Σε δεύτερο, θα τοποθετηθούν εκ νέου οι οριογραμμές του οδοστρώματος και η κεντρική διαχωριστική γραμμή. Να υποθέσω ότι θα μειωθούν, γιατί μάλλον είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλές. Είναι και άλλες είναι κίτρινες, άλλες είναι άσπρες. Δημιουργούν μια, αν θέλετε, αριθμία με αποτέλεσμα και ο οδηγός δεν μπορεί να σταματάει κάθε 5 μέτρα. Οπότε κάποιες τις παρακάμπτει. Ο πεζός, βλέποντας παντού διάβαση, περνάει από όπου θέλει. Οπότε στην ουσία είναι σαν να μην τις έχουμε. Το δεύτερο πρόβλημα που έχουμε και θέλουμε να λύσουμε έχει να κάνει με τους χώρους στάθμευσης περιμετρικά του λιμεναρχείου. Η κίνηση ευτυχώς έχει αυξηθεί από την Τουρκία. Με τι υλικό θα βαφτούν οι μεσαιωνικοί διαγράμμες? Έχουμε προσέξει και έχουμε προδιαγράψει τα υλικά ώστε να είναι υλικά διαβάσεων για να μπορέσουν να έχουν και μια αντοχή στον χρόνο, να μην δημιουργούν πρόβλημα στα αυτοκίνητα, πολύ περισσότερο στα δίχυκλα, τα οποία πολλές φορές έχει παρατηρηθεί ότι περνώντας από πάνω από τα χρώματα γλιστράνε. Τα υλικά διαβάσεων είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών. Αυτά θα τηρηθούν για να μπορέσουν. Αυτά τα ανάγλυφα που λέμε. Δεν είναι ακριβώς ανάγλυφα. Έχουν διαφορετική υφή από ότι άσφαλτος. Έχουν συγκεκριμένο πάχος πάνω από τον άσφαλτο, δηλαδή δεν είναι χρωματισμένοι άσφαλτος. Και δεν θα απογιαντήσουμε δηλαδή. Δεν θα ξεβάψουν ακριβώς. Όχι, δεν θα πάμε για βάψιμο. Θα πάμε για κανονικά υλικά οδοποίησης. Για να μπορέσουμε κάποια στιγμή, είναι η βιτρίνα μας στο λιμανισχύο και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουμε και ως προς τις θέσεις που διαβάσουμε και ως προς τα υλικά. Το άλλο πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε έχει να κάνει με το check-in και το check-out των νοικιαζόμενων αυτοκινήτων σε ό,τι αφορά την αίθουσα επιβατών του εξωτερικού. Έχει αυξηθεί η κίνηση, ευτυχώς έχει αυξηθεί. Πρέπει να διαχειριστούμε λίγο το πού θα γίνεται η παραλαβή και η παράδοση των νοικιαζόμενων αυτοκινήτων ως προς τους πελάτες. Αυτή τη στιγμή παρατηρείται μια ανάρχη κατάσταση όπου θέλει ο καθένας, αφήνει ένα νοικιαζόμενο αυτοκίνητο, βάζει ένα ταπελάκι πάνω, παρατάνε τα κλειδιά οι τουρίστες εδώ και φεύγουν, πηγαίνουν στην Τουρκία, έρχονται μετά οι επιχειρηματίες, τα παίρνουν. Είναι μια κατάσταση που δεν μας τιμά ιδιαίτερα. Η μελέτη λοιπόν λέει ότι θα δημιουργηθούν περίπου 20-25 θέσεις στάθμευσης έξω από το λιμενικό ταμείο, όπου εκεί θα μπορούν να γίνεται το check-in και το check-out των εταιριών. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για να είναι και ονομαστικά οι θέσεις ανά εταιρεία. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πάρκινγκ αυτό? Είναι ένα πάρκινγκ το οποίο είναι αδιευκρίνιστο αν πρέπει να παρκάρεις ή όχι. Ακόμα και αυτό είναι με κάποιο τρόπο αδιευκρίνιστο. Υπάρχουν θέσεις που επιτρέπεται. Για τον Μπούρτζι μιλάμε? Όχι για τον Μπούρτζι. Μιλάμε για το λιμενικό ταμείο και το λιμεναρχείο. Για την πλευρά που βρίσκεται το Μπούρτζι, η Λιμενική Επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίας ενέκρινε να κλείσει η δίωδος προς αυτοκινήτων ή μηχανακιών ή οχημάτων τέλος πάντων προς τον Μπούρτζι, εκτός από τα αυτοκίνητα τροφοδοσίας είτε του Τελωνίου είτε του καταστήματος του Μπούρτζι. Δεν θα περνάνε, μόνο πεζοί πλέον μέσα εκεί, για να μπορούν και να έχουμε μια οριοθετημένη κατάσταση και οι άνθρωποι που βγαίνουν έξω από το Τελωνίο να μην έχουν 15 αυτοκίνητα, 2 λεωφορεία, να στριμώχνουν. Τα τσιμέντα που είναι εκεί σπασμένα. Για τα τσιμέντα είναι ένα έργο το οποίο ήταν σε εξέλιξη, το βρήκα μάλλον εδώ στο Λιμενικό Ταμείο όταν συστάθηκε η καινούργια Λιμενική Επιτροπή. Ο φάκελος έχει πάει στο ΙΕΝ και στο ΓΕΝ επάνω, περιμένουμε την τελική υπογραφή. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ακόμα οι γενικοί γραμματείς δεν έχουν αναλάβει καθήκοντα και δεν μπορούμε να πάρουμε την υπογραφή για να προχωρήσουμε. Τα χρήματα υπάρχουν, η δέσμευση πίστωσης έχει γίνει. Δεν μπορούμε να δημοπρατήσουμε αν δεν έχουμε, είναι έργα εντός υγειαλού και παραλίας και τη λιμενική ζώνη και δεν μπορούμε να δημοπρατήσουμε αν δεν έχουμε την έγκριση.